Φέδων Καραϊωσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση, flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων. Καλησπέρα, Λαύρο. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, έχει πάει έτσι. Αφενός, αφετέρου δηλαδή, εσείς στις σοβαρές χώρες βάζεις και την Τουρκία που χθες ανακοίνωσε την έναρξη ναυπήγησης της 6ης φρεγάτας Ισταμπούλ. Ναι. Και πάμε για 8. Ναι, πάμε για 8. Εμείς ψαχνόμαστε. Ναι, ναι. Εντάξει. Και εμείς πάμε για ναυτικό τριών κυρίων μονάδων, έτσι. Ναι. Από 18 που θέλουμε. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε προχθές ακριβώς για ποιο είναι το πρόβλημα. Με την καθυστέρηση. Και μάλιστα, για να θυμίσουμε και να το συνδέσουμε, δεν μιλάμε πλέον για καθυστέρηση των ΜΕΚΟ, μιλάμε για άγνωση των καθεστώς. Γιατί η ανάκληση της διαδικασίας ή το πάγωμα της διαδικασίας δεν φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή η επόμενη μέρα, εάν δεν υπάρξουν ανακοινώσεις. Βέβαια, στην Ελλάδα οι ανακοινώσεις είναι διαρρέουμε κάτι, γίνεται μπάλα, το μαζεύουμε, ξαναγυρίζουμε πίσω, βάζουμε διάφορες πληροφορίες και δεν καταλήγουμε πουθενά. Αυτό που φαίνεται μόνο στον ορίζοντα στα σταθερά, αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, είναι το πρόγραμμα του Constellation. Και το πρόγραμμα του Constellation είχε πρόσφατα μια σημαντική εξέλιξη. Δεν είναι τεράστια, δηλαδή όταν την διατυπώσει κανένας, κάποιος θα έχει χαμογελάσει. Αλλά η εξέλιξη είναι η εξής, ότι ένα από τα εξοπλιστικά προγράμματα που πήγανε στη Βουλή αφορούσε το Constellation, αλλά υπό το σκεπτικό ότι εγκρίθηκε ένα μικρό κονδύλι, 2,5 εκατομμύρια για την φάση που είχαμε αναλύσει παλαιότερα, αυτό που λένε planning phase. Και το planning phase είναι η διαδικασία η οποία θα διαμορφώσει την πρόταση η οποία θα υποβληθεί στις, μάλλον το αίτημα που θα υποβληθεί στη ΣΥΠΑ για να υπάρξει η πρόταση της διακρατικής συμφωνίας, δηλαδή του LOR for... Letter of request. Ναι. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση που τα πράγματα πάνε καλά και στους Αμερικανούς με το σχεδιασμό, γιατί ούτε εκεί τα πράγματα είναι σαφή έτσι. Ναι. Εγώ θέλω να πάνε όλα καλά. Οι Αμερικανοί να μην αργήσουν, να αποφασίσουν πώς θα θέλουν, να αποφασίσουν την τελική διαμόρφωση του πλοίου κλπ. Στην καλύτερη περίπτωση, πότε θα έχουμε την πρώτη Constellation? Πριν από το 2035 αποκλείεται. Εντάξει, μην είσαι τόσο απεσιόδοξο. Το 2035 είναι πολύ μακριά. Να εξηγήσουμε καταρχάς, γιατί έχει μεγάλη σημασία, που βρίσκεται το αμερικανικό πρόγραμμα, διότι δεν μπορούμε να πάμε πιο μπροστά από τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν παραγγείλει την 5η και την 6η φρεγάτα το Μάιο που μας πέρασε. Από 20 συνολικά. Από 10 συν 10. Μάλιστα. Αυτές είναι το πακέτο των πρώτων 10. Για τις δεύτερες 10, και εκεί υπάρχει εντός εισαγωγικών ελληνικό ενδιαφέρον. Αναζητείται δεύτερο ναυπηγείο. Όχι ότι έχουμε τη φιλοδοξία να γίνουμε το δεύτερο ναυπηγείο, αλλά στον όγκο των 20 πλοίων ή των 10 και πιθανότατα θα πάνε στις 40 ή στις 50, προφανώς υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας. Σε βιομηχανικό επίπεδο, σε ναυπηγικό επίπεδο. Το πρόγραμμα των Αμερικανών αυτή τη στιγμή, και είναι αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντα όταν μιλάμε για Constellation, είναι ότι είναι καθυστερημένο περίπου 3 χρόνια. Και είναι καθυστερημένο για ένα λόγο, ο οποίος ακούγεται και λες συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί είναι ξεκίνησαν τις ναυπηγήσεις, την παραγγελία και τις ναυπηγήσεις, δηλαδή παρήγγειλαν πλοίο το Μάιο του 22 και κόψανε μέταλλο. Τον Μάιο του 21 είχε παραγγελθεί και το δεύτερο, γιατί το πρώτο πηγαίνει πίσω 72 μήνες. Δηλαδή το Μάιο του 22 ολοκληρώθηκε αυτό που λένε Critical Design Review. Αποσαφηνίστηκε. Ο σχεδιασμός. Οριστικοποιήθηκε, ναι. Ο σχεδιασμός. Ωραία. Yeah. Αυτή τη στιγμή η πιο προωθημένη τους φρεγάτα σε τι κατάσταση είναι, δηλαδή πόσες ναυπηγούνται τώρα, αμερικανικές εννοώ. Πρακτικά, μία. Mm. Οι παραγγελίες αφορούν αυτό που λένε long lead items, δηλαδή παραγγέλνεις τα συγκροτήματα τα οποία κάποια στιγμή θα γίνουν φρεγάτες. Αλλά αυτή τη στιγμή μέταλλο για μία έχει κοπεί. 35 σου είπα, να σου πω, αισιόδοξος είμαι 35, δεν είμαι αισιόδοξος για 35. Για πες. Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένας μεγάλος σκύλος που καυγίζει και ενίοτε δαγκώνει. Γι' αυτό από τη μια πλευρά στα νομοθετικά σώματα ονομάζεται Κογκρέσο, στο οποίο υπάρχουν μικροσυμφέροντα και μεγαλοσυμφέροντα,
που έχουμε εξηγήσει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα. Έχουν σχέση όμως με ναυπηγεία. Έχουν σχέση με βιομηχανία. Με δουλειά, με θέσεις εργασίας, με την εκλογή των γερουσιαστών. Προφανέστατα. Yeah. Και πηγαίνουν το ναυτικό κυριολεκτικά τρεχάλα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτή τη στιγμή είναι αυτό που κάνατε και αποκρισταλώσατε τη σχεδίαση που λέγατε 22, δεν έγινε στην πραγματικότητα. Ακόμη και σήμερα. Και πρέπει να το κάνουν εντός του 22, πρέπει να οριστικοποιηθεί αυτό που ονομάζεται detail design. Ωραία, πάμε λίγο να το μαζεύουμε. Οπότε εμείς πάμε να κουμπώσουμε τις δικές μας στην δεύτερη παραγγελία των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί θέλουν 10, έχουν σε πρώτη φάση 10 συν 10. Πάμε να βάλουμε τις δικές μας με τη δεύτερη δεκάδα των Αμερικανών. Εκεί πάμε να κουμπώσουμε. Πάμε να πέσουμε κάπου ενδιάμεσα με την εξής έννοια, ότι οι Αμερικανοί έτσι όπως πάνε αυτή τη στιγμή, γιατί η παραγγελία των πλοίων είναι ανεξάρτητη, είναι χρηματοδότηση η οποία έχει εγκριθεί αρκετά νωρίτερα. Αν τώρα αυτό ανακοπεί, που δεν το βλέπω, μέχρι το 27 θα έχουν παραγγείλει όλες τις φρεγάτες. Τις 10 φρεγάτες θα έχουν παραγγείλει. Από την πρώτη παρτίδα. Ωραία. Οπότε εκεί μπαίνεις και εσύ και πηγαίνεις στην δεύτερη παρτίδα μεν, αλλά το πόσο προηγήσει, το πόσο έπεσε, εξαρτάται με το τι θα αποφασίσει. Δηλαδή αν εμείς πούμε ότι θέλουμε 7 φρεγάτες, έτσι, λέμε, στην αισιόδοξη, στην πλέον αισιόδοξη προοπτική. Πάμε για μία συν 3 συν 3, δηλαδή η μία να κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα να ξεκινήσει και να φύγει η δεύτερη στην Ελλάδα για να βγουν 4 με άλλες 3 οψιών. Μην λες την κακή λέξη, γιατί οψιών δεν υπάρχει. Οψιών είναι σαν να λέμε δεν θα πάρουμε παιδιά. Λέγαμε κάποτε για τα ανισταθμιστικά, αλλά τελικά η οψιών είναι η κακιά λέξη στην Ελλάδα. Οψιών σημαίνει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ. Ακριβώς. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε για μία συν 3 συν 3 ή πηγαίνουμε για 4 συν 3. Το 4 συν 3 σημαίνει ότι το πρώτο πλοίο θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Υπεραισιόδοξο, εξωπραγματικό. Αυτό θα αποφασιστεί στο planning phase. Ωραία. Σε σχέση με αυτό που έχει πει ο Υπουργός Άμυνας, την ελληνοποίηση δηλαδή του σχεδιασμού, ότι θα προσαρμόσουμε την φρεγάτα στις δικές μας ανάγκες, κελιά κλπ. Αυτό το έχουν αποδεχθεί οι Αμερικανοί, γιατί μιλάμε για άλλο πλοίο, έτσι. Όχι, όχι. Οι Αμερικανοί δεν έχουν αποδεχθεί τίποτα, διότι δεν έχει ξεκινήσει σχετική συζήτηση. Μάλιστα. Η συζήτηση ήταν ενδιαφέρεστε, μάλιστα ενδιαφερόμαστε. Πολύ ωραία. Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που ενδιαφερόσαστε, οπότε ας το δούμε πού πάει το ενδιαφέρον σας. Το πού πάει το ενδιαφέρον σας είναι βάλτε λεφτά, όπως και γίνει και με την υπόθεση με τα F-35. Αν θυμάμαστε πίσω, υπήρχε ένα κονδύλι για τη μελέτη της εισαγωγής των F-35 στην ελληνική αεροπορία. Ναι. Αυτό το πράγμα, το λέω, το planning phase και τα 2,5 εκατομμύρια που είναι μια προκαταβολή, θα ρωτούν, πρέπει να μπουν και ένα λεφτά, είναι η μελέτη για την εξέλιξη ενός πλοίου. Εγώ θα έλεγα μια constellation, γιατί η ελληνοποίηση, και θα την πιάσουμε και αυτή την κουβέντα, αλλά πρέπει να δούμε λίγο το τι περιλαμβάνουν τα συστήματα τα οποία έχουν ανάγκη ή το πολεμικό ναυτικό μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει ανάγκη να αντικατασταθούν. Η constellation καταρχάς είναι ένα πλοίο το οποίο πολλοί το ονομάζουν αυτόματα φρεγάτα αεράμινας περιοχής. Λοιπόν, θα δυσαρεστηθούν πάρα πολύ, αλλά για τον ίδιο λόγο που ούτε η Μπελαρά είναι αεράμινες περιοχές, για τον ίδιο λόγο δεν είναι και το συγκεκριμένο πλοίο. Ούτως ή άλλως μιλάμε, συγγνώμη, η αμερικανική εκδοχή έχει παραμείνει με τα 32 κελιά. Τα 32 κελιά και επαναλαμβάνω και πάλι... 32 εκτοξευτές, για να είναι σαφές για τους ακρότες, με τους 32 εκτοξευτές. Έχει 32 κελιά, έχει 4 επί 8 VLS, δηλαδή κατακόρυφες εκτόξευσης Mark 41, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι έχουν το πλεονέκτημα σε αντίθεση με το Mark 48 που φοράνε οι δικές μας οι Ήδρα, ναι, και με, φυσικά με τη γαλλική έκδοση, με τη Silver, μπορούν να πάρουν είτε έναν στάνταρ είτε 4 ESSM. Άρα τα 32 κελιά σημαίνει ότι μπορείς να φορτώσεις το πλοίο με 128 ESSM. Ή η πιο τυπική διάταξη, 80. Δηλαδή θα έχεις τα 2 κελιά με μονούς πυράβλους που μπορεί να είναι στάνταρ. Μακρού βεληνικούς, να το πούμε έτσι απλά, και τα ESSM για με μέσο. Και στα κελιά αυτά φορτώνονται και VLASROC, που είναι ένα σημαντικό όπλο που τώρα παίρνει πάλι σημασία,
να θυμίσουμε ότι ο VLSROC ουσιαστικά είναι μια ρουκέτα η οποία στην κορυφή της έχει μια τροπίλη. Όσοι είχαν πηρητήσει στο ναυτικό τα παλιά τα χρόνια με τα παλιά εντροπηλικά και θυμούνται εκείνο το κουτί που υπήρχε στο μέσο του πλοίου, εκείνος ήταν τους ευθύς, επεσήμανε στο υποβρύχιο, έστελνε στη ρουκέτα και έπεφτε στη θάλασσα κοντά του η τροπίλη. Αυτό έχει εξελιχθεί πολύ από τότε. Έχει γίνει κατακόρυφα εκτοξευόμενο, η τροπίλη είναι νεότερης έκδοσης και είναι το όπλο το οποίο θα κάνει τη διαφορά στον αντιποβρυχιακό αγώνα και είναι μοναδικό στην κατηγορία του. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο. Ακόμη και οι Ρώσοι που είχαν κάτι, το έχουν εκεί στο παιχνίδι. Η συζήτηση περίπτωση που είχαν οι Αμερικανοί να αυξήσουν τα κελιά στην Κωνσταλέσσον και ναι, να τα κάνουν 48. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Η Αμερικανική συζήτηση δεν ήταν απλώς συζήτηση. Δηλαδή, όταν πήγε το ναυτικό και ζήτησε τη δεύτερη παρτίδα χρηματοδότησης, ήταν το Κογκρέσο το οποίο είπε όχι 32, 48. Ναι, θυμάμαι. Γυρνάει το ναυτικό και λέει 48 ναι, αλλά χρειάζεται επανασχεδίαση. Η επανασχεδίαση είναι, ακούγεται λίγο, αλλά έχει και παρελκόμενα. Για τις υποδομές και μόνο είναι περίπου 24 με 25 εκατομμύρια αναπλοίο. Αλλά αυτό αφορά τις υποδομές που θα υποδεχθούν τους εκτοξευτές και εκεί πέρα πάνω πρέπει να κολλήσουν διάφορα άλλα πράγματα. Διότι πολλές φορές λέμε βάλε και αυτό, αλλά το βάλε και αυτό είναι. Τι ηλεκτρική ενέργεια υπάρχει εκεί, στο σημείο που θες να το βάλεις. Πώς, αν δεν υπάρχει, πώς μπορεί να τη φέρεις. Τι προβλέψεις υπάρχουν για κατάσβεση πυρκαγιάς, για αντοχή σε περίπτωση πλήγματος. Και πάει λέγοντας. Δηλαδή το να βάλεις κάτι μικρό επάνω μακροσκοπικά είναι μια μεγάλη δουλειά πολλές φορές στην ανασχεδίαση του πλοίου. Άρα μπορεί οι Αμερικανοί να το εξετάσουν στην δεύτερη δεκάδα. Αυτό είναι μια πιθανότητα. Η άλλη πιθανότητα είναι το ότι επειδή στο πλοίο υπάρχει αυτό που λένε το growth potential, δηλαδή είναι ενσωματωμένο αυτό, αλλά δεν το έχουν ενεργοποιήσει. Είναι ένα από τα θέματα το οποίο θέλουν οι Αμερικανοί. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα σε εμάς και θα επανέλθουμε αύριο την Παρασκευή. Εμείς λοιπόν είμαστε σε μια φάση τώρα στις αρχικές του αρχικού σχεδιασμού για το πώς θα ενσωματωθούν οι Constellation εφόσον καταλήξουμε. Ποιος θα είναι ο μηχανικός εταίρος. Αν το έχετε να κατασκευάσεις πλοία στην Ελλάδα, πρώτα πρέπει να βρεις ποιος θα το κάνει. Το ναυτικό δεν θα το κάνει. Το ναυτικό θα βρει τους υπεργολάβους. Θα είναι ένα ναυπηγείο, θα είναι δύο ναυπηγεία, θα είναι συνεργασία. Μετά, το βιομηχανικό όφελος που θα υπάρχει από αυτό. Επιδιώκουμε σε ένα πρόγραμμα αμερικανικό αυτών των διαστάσεων να έχουμε και μια άλλη συμμετοχή. Θα περιοριστούμε μόνο σε ναυπηγική συνεργασία ή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Ωραία, αυτά είναι μάκρο. Είναι το μάκρο πρόθεσμο. Εν τω μεταξύ, πρέπει να συμφωνηθούν πριν από τη ΛΟΑ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα πρέπει να τα έχεις λύσει πριν από τη ΛΟΑ. Δεν θα στείλεις χαρτί και θα πεις εγώ πριν από τη ΛΟΡ. Αλλά δεν ξέρω πώς θα τις κατασκευάσω. Θέλω πάντως να τις φτιάξω στην Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι οι βιομηχανικοί εταίροι. Θα σας πω στη συνέχεια. Ναι. Άρα εμείς στον επόμενο χρόνο, γιατί σε ένα χρόνο πρέπει ουσιαστικά είναι ο στόχος να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι περισσόδοξο, ούτε όραμα είναι. Πιθανότατα θα πάρει πολύ περισσότερο. Αλλά τότε, πριν φύγει. Πρέπει να είναι λυμμένα όλα αυτά. Ακριβώς. Πού, από τι θα αρχίσεις να μετράς, πώς, ναι. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί για σωστά. Και σε ποια παρτίδα θα είμαστε. Και στο ενδιάμεσο θα είμαστε με τρεις Κίμων, έτσι, με τρεις FDI, με τρεις Μπελάρα. Στο ενδιάμεσο θα είμαστε με τις τρεις Κίμων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Θα βλέπουμε πλώρες οι οποίες δυστυχώς όχι μόνο θα παλαιώνουν, αλλά μερικές από αυτές δεν θα είναι εύχριστες πλέον. Δηλαδή οι φρεγάτες S. Μέχρι πότε. Αν υπήρχε μια προοπτική και έλεγες ότι οι αντικαταστάτες της πρώτης φρεγάτας S που θέλει αντικατάσταση θα μπει στο πολεμικό ναυτικό, εντάξει, πέραν των τριών Κίμων. Μετά από αυτήν. Γιατί υπάρχουν και οι υπόλοιπες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ και, να το επαναλάβουμε και θα κλείσουμε και θα επανελθούμε ότι από απέτηση του πολεμικού ναυτικού για 18 κύριες μονάδες επιφανείας και να μην πάμε τώρα όλα τα υπόλοιπα που επίσης θέλουν αντικαταστάσεις, πυραυλακά τους κλπ. Υποβρύχια κλπ. Από 18 μονάδες κινδυνεύουμε να μείνουμε με 3, έτσι. Ούτε καν το Αιγαίο. Ακριβώς. Στο επόμενο κεφάλαιο, όταν μιλήσουμε, θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για όπλα και για συστήματα. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον εκεί πέρα για να ξέρουμε, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει φρεγατιάδα
οι εικόνες θα γίνουν και αυτές, θα πέσουν σε αυτό το επίπεδο. Σε ανύποπτο χρόνο να έχουμε βάλει το πλαίσιο συζήτησης για να μην ακούγονται ανοησίες όπως είχαν ακουστεί στο παρελθόν. Ευχαριστούμε, Φέδων, και για τη σημερινή, για τη σημερινή σύγχυση. Θα τα πούμε. Θα συγχυστούμε πάλι αύριο μεθαύριο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, Φέδων Καραϊσοφίδης, σε πτήση και flight.com.gr. Τον ευχαριστούμε πολύ.